ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάντα να είσαι έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι. Στα Χανιά, επιστρέψατε με ένα εντυπωσιακό τρόπο και με ένα πολύ μεγάλο σκορ. Πώς τα καταφέρατε? Εντάξει, θέλαμε να την ξεχάσουμε την ήττα με τον Πλατανιά. Αυτό που είπαμε και με τα παιδιά είναι να μπούμε δυνατά σε αυτό το παιχνίδι και να καταφέρουμε να πετύχουμε μια εύκολη νίκη. Και πιστεύω πως το καταφέραμε. Σήμερα έκανες τα πάντα. Σκόραρες, έκοβες, έτρεχες, μοίραζες, ασίστ. Θεωρείς ότι είναι ίσως το καλύτερο φετινό σου παιχνίδι? Εντάξει, πάντα προσπαθώ να κάνω τα πάντα. Άλλες φορές βγαίνω, άλλες φορές δεν βγαίνω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλω εγώ είναι να υπάρχει και συνέχεια. Γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Και μακάρι στα επόμενα παιχνίδια να παρουσιάζουμε έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγγνώμη, Ελένη, είναι το καλύτερο φετινό σου παιχνίδι, όχι? Τι λες? Εντάξει, πιστεύω πως ναι. Στέφανε, εσύ και ο Σερβικίδης δείξατε τον δρόμο στους νέους οι οποίοι πήραν επάξια, θα λέγαμε, τη σκητάλη. Θέλαμε, αυτό που θέλουμε όλα τα παιδιά είναι όποιον έρχεται στην ομάδα να το βάζουμε γρήγορα στο κλίμα. Πιστεύω πως τα καταφέραμε. Και όπως είδαμε και στο παιχνίδι, καταφέραμε, μπήκανε μέσα στο αγωνιστικό χώρο και σχοράρανε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Επόμενο παιχνίδι με Παναθηναϊκό, εκτός έδρας, ένα σχόλιο. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα παιχνίδια αυτά. Πιστεύω αν είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι και μπούμε με πολύ πάθος, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Γενικά υπάρχει μια τριάδα αγώνων την άλλη εβδομάδα πολύ δύσκολη. Παναθηναϊκό εκτός, Μύρνια, Απόλλωνος Μύρνης εκτός, Τρίπολη εκτός. Πώς θα τα αποκριθείτε? Και ένα βαρύ πρόγραμμα γενικά από το τέλος του Φεβρουαρίου. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παιδιά στην ομάδα και πιστεύω πως όποτε τους δοθεί ευκαιρία να βοηθήσουν την ομάδα θα το καταφέρουν. Πιστεύω ότι το έχουν δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και έτσι θα δούμε και αυτά τα παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Στέφανε, αυτή η νίκη, το εντυπωσιακό σκορ, ήρθε μετά από ένα παιχνίδι που και κακή εμφάνιση ήταν και δύσκολο αποτέλεσμα και γενικότερα υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός. Θεωρείς ότι ήταν μια απάντηση δική σας, η αντίδραση στο καλύτερο σημείο χρονικά? Εντάξει, αυτό που θέλουμε εμείς είναι τις ευκαιρίες που δημιουργούμε να τις καταφέρουμε να τις πετυχαίνουμε και γκολ. Σε άλλα παιχνίδια δεν γινόταν αυτό. Σήμερα πιστεύω ότι κάθε ευκαιρία που ήρθε στον αγωνιστικό χώρο καταφέραμε να την πετύχουμε γκολ. Και αυτό είναι θετικό μέσα από τη δουλειά σας στην προπόνηση.